Εντάξει, είναι πολύ ευχαριστώ. Άλλωστε, διανύουμε γενικώς μια νοσταλγική από την χαρά λόγω του ορόσου της 300 αιτίας. Οπότε ακόμη κοντά στο Final Countdown των Euros που επέμπησε μουσικά και έγινε ο ύμνος μουσικά του Ευρωπάσου 1987 και ήταν πάρα πολύ ευχαριστώ γιατί βλέπει κανείς τώρα στις γενιές, τη μία μετά την άλλη, ξεπίδησε ουσιαστικά και αναδείχθηκαν ότι είναι το παιχνό, το παιχνό, των διετών, των παραγόντων, ακόμα και των δημοσιογράφων που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν εκείνη την εποχή που η ζωή τους μπορεί να γίνεται καλύτερη. Αλλά σίγουρα να αλλάζει, να αλλάζει άλλη. Έχετε ζήσει μεγάλες μεταφράσεις, οι φωνές σας, οι περιγραφές σας, πώς συνδυαστεί με αυτές τις μεγάλες. Αυτή τη στιγμή είναι το πιο κοντινό πρόσωπο της Ελλάδας.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο. Σε μια χώρα η οποία χωρίζεται και βρίσκεται εδώ και κοντά μια δεκαετία στα μνημόνια, που γενικώς περνάει πάρα πολύ δύσκολα και που δεν έχει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο στο εξωτερικό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βρει τους ανθρώπους νέους που δίνουν παράδειγμα γύρω μας. Σε όλους μας δίνουν παράδειγμα και αποτελούν πρεσβευτές άξιους της Ελλάδας. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει μια δικοκοπό. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει κανείς άλλος σαν τον δικοκοπό. Τι μπορεί και να γίνει, αλλά σημασία έχει η πορεία αυτού του παιδιού και της οικογένειάς του γενικότερα, αλλά και η πορεία άλλων επιτυχημένων ανθρώπων, όχι μόνο στον αριθμό, στις επιστήμες, στις τέχνες, να μας δώσουν τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Οκ, η τύχη πάντοτε παίζει σημαντικό ρόλο. Υπάρχει άνθρωπος που να μην πιστεύει ότι η τύχη μπορεί να παίξει ρόλο στη ζωή. Αλλά εγώ, μετά από τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, νομίζω ότι η προσπάθεια, η επιμονή, η αφοσίωση σε έναν στόχο είναι η πρίκα μου. Ευχαριστώ πολύ.